Κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε σελίδα σε οικογενειακή τραγωδία. Εξελίχθηκε κυνήγι 8 ανδρών στην Άρτα. 16χρονος που σκότωσε με το κυνηγητικό όπλο τον θείο του, στη συνέχεια σε κατάσταση σοκ αυτοπυροβολήθηκε και τώρα δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο της Άρτας. Ο Χρήστος Στρατουλάκος έχει περισσότερες πληροφορίες. Χρήστο, καταρχήν, πώς είναι η υγεία του 16χρονου? Εξακολουθεί η Εύα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου της Άρτας, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη προκειμένου να το κρατήσουν στην ζωή και να αντιμετωπίσει τα σοβαρά τραύματα που έχει στο θώρακα και το πνευμόνι. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του, ωστόσο είναι σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ. Η ανίποτη αυτή τραγωδία, Εύα, συνέβη χθες αργά το απόγευμα, όταν τα άτομα τα οποία προανέφερες πήγαν για κυνήγι σε περιοχή της Άρτας. Ο 16χρονος κατά λάθος πυροβόλησε τον 33χρονο θείο του, τον πέρασε για θύραμα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Όταν κατάλαβε το τι ακριβώς είχε συμβεί λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος με την καραμπίνα που χρησιμοποίησε θέλησε να βάλει τέλος στην ζωή του. Ευτυχώς μεταφέρθηκε έγκαιρα στο νοσοκομείο, όπως προείπαμε, και δίνεται μάχη από τους γιατρούς. Να αναφέρουμε ότι μετά την τραγωδία, η οποία έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την Άρτα, έχουμε την σύλληψη του πατέρα και του θείου του 16χρονου. Ο πρώτος κατηγορείται για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου και ο δεύτερος για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Ωστόσο, εκεί στην Άρτα κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό το οποίο συνέβη δεύτερη μέρα του 2022. Χρήστο Στρατουλάκο, σε ευχαριστούμε πολύ.